Η Ντέπη μέσα από την εκπομπή Χαμογέλα και πάλι, δεν δίστασε να σχολιάσει με αιχμηρό τρόπο διάφορα δρόμενα στο τηλεοπτικό τοπίο και τα πρόσωπα που το διαμορφώνουν. Η γνωστή τηλεκριτικός αναφέρθηκε τόσο στον ανταγωνισμό που γίνεται ακόμα πιο σκληρό όσο και σε συγκεκριμένα τηλεοπτικά πρόσωπα όπω ο Γιώργο Λιάνγκα, η Φέη Κορδά, ο Γρηγόρη Αρναούτογλου, ο Ανδρέα Μικρούτσικο έχουν γίνει τραγικά λάθη. Το θέμα του ποδοσφαιριστή δεν το χειρίστηκαν καλά. Κάθε νοήμων άνθρωπο θα έπρεπε να είναι έξαλλο από τον τρόπο που παρουσιάστηκε, γι' αυτό και ο Γιώργο Λιάγκα τα μάζεψε και σαν βρεγμένη γάτα ζήτησε συγγνώμη. Βεβαίω υπάρχουν και παρετήσει, οι οποίε ενίοτε γίνονται δεκτέ, δήλωσε αρχικά η Ντέπι Γκολεμά για τη Φέη Κορδά και το Γρηγόρη Αρναούτογλου. Είχαμε ξελαρινγκιαστεί δύο χρόνια τώρα να λέμε στη Φέη ότι δεν τη πάει ο Sky», δήλωσε χαρακτηριστικά η Ντέπι Γκολεμά, εκφράζοντα την ικανοποίησή τη για τη μετακίνηση τη παρουσιάστρια στο Μέγκα. Σύμφωνα με την τηλεκριτικό, το Μέγκα προσφέρει την κατάλληλη πλατφόρμα για τη ΦΕΙ και τις ικανότητές της, ενώ η επιλογή αυτή θα της φέρει επιτυχίες. Έπρεπε να πάει τρέχοντας το Μέγκα. Βρήκε την υγειά της. Πρώτη ή δεύτερη θα είναι, εκεί θα παίζει, σχολίας, αναφερόμενη στον Ανδρέα Μικρούτσικο, η Ντέπι Γκολεμά σημείωσε πως είναι αρκετά σοβαρός και επαγγελματίας, είναι αυτό που πρέπει. Ήταν δεδομένο ότι δεν παίρναγε καλά στην εκπομπή της Κατερίνας καινούριου. Όσο για τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, δήλωσε ότι παρόλο που εξελίσσεται τηλεοπτικά, δεν είναι ακόμα έτοιμο για. Η Ντέπι Γκολεμά δεν έκρυψε την αντίθεση τη για την πολλαπλή παρουσία του Γρηγόρη Αρναούτοβλου στον Αντένα, σημειώνοντα ότι η ανάληψη τριών εκπομπών από έναν άνθρωπο δημιουργεί ανισορροπίε. Δεν συμφωνώ ένα άνθρωπο να έχει τρει εκπομπέ, κάθε άνθρωπο έχει ανάγκη να κάνει μία δουλειά. Δεν βρίσκω καλό να υπάρχει μονοκρατορία σε ένα κανάλι, Προσθέτοντα προσθέτοντας ότι αυτή η πρακτική παρατηρείται μόνο σε άνδρες παρουσιαστές και όχι σε γυναίκες.